65 χρόνια μετά, κύριε Σκουλά, αναρωτιέμαι μέσα σε όλη αυτή σας την πορεία, πιάνοντας τη λίρα από μικρό παιδί, αν σας δινόταν η ευκαιρία ξανά, θα το ξανακάνατε, θα ξεκινούσατε από την αρχή? Θα ήταν το πιο ωραίο πράγμα, γιατί θα γινόμασταν για παιδιά, ξεκινούσαμε από παιδί, από πολύ μικρός. Ήταν μια ευχάριστη, χαρούμενη διαδρομή που τέτοιο ταξίδι νομίζω ότι ο καθένας θα μπορούσε και θα το επιθυμούσε να το κάνει πολλές φορές, όχι μια ή δυο. Ένα καλό ταξίδι, ένα χαρούμενο ταξίδι εξαιτίας και των εποχών που περάσατε, που περάσαμε όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι, ή έστω και με κάποιες διορθώσεις σε αυτή την πορεία, για λάθη που ενδεχόμενα, εντός εισαγωγικών τα λάθη, το καταλαβαίνετε, που βέβαια, σας πίκραναν. Αυτά τα βάζεις, τα αφήνεις πίσω και προχωράς για να μην σε επηρεάζουν, για να μην σου δημιουργούν πρόβλημα. Οπότε και δεν πρέπει να μετανιώσεις αν τυχόν κάποιο λάθος, το οποίο εν αγνία σου γίνεται, είναι και χτιμητέο, δεν παραξηγείται. Αλλά και τυχόν λάθος κάποια στιγμή, από να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, τα παραμερείς και δεν πρέπει να ασχοληθείς με αυτά. Και δεν πρέπει να μετανιώνεις για κάτι που έκαμες που δεν ήταν ήταν κάτι στιγμιαίο, ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε. Αλλά καμιά φορά οι συγκυρίες, οι συνθήκες δημιουργούν τέτοιες προϋποθέσεις που ξεφεύγει. Αλλά δεν πρέπει να στέκεσαι εκεί. Πρέπει να προχωράς. Πολλές φορές σας παρατηρώ, ακόμα και όταν βρίσκεστε εκεί πάνω, στο σανίδι, όταν παίζετε λίρα, όταν τραγουδάτε, όταν μιλάτε, ξέρετε πότε να καταβάζετε τα μάτια. Ταπεινοφροσύνη από τη μία, αξιοπρέπεια από την άλλη, θα λέγε κάποιος άλλος. Αυτό είναι μια στάση ζωής και είναι συνειδητή ή είναι κάτι που αποκτήθηκε μέσα από την οικογένεια, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώσατε, από αυτά τα οποία πήρατε? Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, γιατί πάντα ο εαυτός μου, όπως με βλέπετε, έτσι ήμουν πάντα, ο εαυτός μου, που επηρεαζόμουν από τις καταστάσεις, το περιβάλλον, και λειτουργούσα πάντα όπως με γνωρίζω, όπως με βλέπετε στο πάρκο, όπως με βλέπετε κάτω από το πάρκο. Είμαι πάντα ο εαυτός μου, δεν διαφοροποιήθηκα ποτέ και δεν μπορούσα να διαφοροποιηθώ, δεν μου τέριαζε, δεν μου πήγαινε και δεν μ' άρεσε και δεν το ήθελα και δεν μπορούσα και να το κάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και νομίζω είναι ένα μάθημα για την εποχή μας, για όλους τους νέους ανθρώπους οι οποίοι σας ακούν και συνεχίζουν να σας ακούν, και νεότερες γενιές. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο παρήγορο από όλα, έτσι, ότι δεν έχουν γυρίσει οι νέοι την πλάτη στην παράδοση, στην ελληνική μουσική, στην καλή ελληνική μουσική. Κυρία Δουλγεριάκη, θα σας πω κάτι που εμένα δεν μ' αρέσει να αυτό προβάλλομαι, δεν μ' αρέσει να επιδεικνύομαι, δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν ήμουν του πρώτου τραπεζού, ποτέ. Δεν ήμουν ο άνθρωπος του φαφαρονισμού. Δεν μου τέριαζε στο χαρακτήρα μου. Το δείχνετε. Και λειτουργούσα πάντα έτσι, από μικρό παιδί και από στα μαγαζά που είχα στο Ηράκλειο, και εντός και εκτός Κρήτης και Ελλάδος. Θα σας πω κάτι. Πείτε το. Το 12 ήμουνα στο Θέατρο Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκης και τραγουδούσα 2 Παρασκευοσάββατα. Και τελειώσαμε. Θυμάμαι ένα ρασοφόρο ιερέα, ο οποίος είχε έρθει 2-3 φορές. Με χαιρετιχτήκαμε μια βραδιά. Μετά από κάποια χρόνια έκανα κάποιες συνεργασίες με διάφορους συναντέρους, αξιόλογους, καλλιτέχνες από Αθήνα. Και αυτή τη σεζόν είχα κάνει συνεργασία με την Μπίτσα Παπαδοπούλου, με τον Μπάση, στην Αθήνα. Το καλοκαίρι λοιπόν, το 15-16, εδώ στο Αρκαλοχώρι κάναμε μια συναυλία στο Καλό Χωριό, που έκανε πολιτιστικές εκδηλώσεις, και μια βραδιά πήγαμε εμείς. Ήμασταν στα Καμαρίνια
και έρχεται ένα παιδί, φοιτητής, ναι, που σπούδασε στο Ηράκλειο νωρίτερα και πήγε στα Καμαρίνια να με χαιρετήσει και να φωτογραφηθεί μαζί μου και να εκφράσει την αγάπη του προς το πρόσωπό μου και ξέρω εγώ πως συνήθως γίνεται. Και μπαίνει μέσα και με χαιρετά, κύριε Σκουλά μου, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι φοιτητής στο Ηράκλειο. Σας θαυμάζω, σας παρακολουθώ, μου αρέσουν τα τραγούδια σας και ήρθα λίγο νωρίτερα για να μπορέσω να σας δω από κοντά και να βγάλω και μια φωτογραφία. Ευχαριστώ παιδί μου, να είσαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Μου λέει, πριν μπω στο χώρο, με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη να δει τι κάνω στην Κρήτη που είμαι στο Ηράκλειο και του είπα ότι ερχόμουν σε μια συναυλία που κάνατε εσείς για να έρθω νωρίτερα και να σας γνωρίσω από κοντά. Και μου λέει, μια και πας να γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο, μετέφερε του, μου είπε το παιδί, μετέφερε του ότι παρατηρώντας τον και παρακολουθώντας τον 2-3 βραδιές, μου δίδεξε πώς να πιάνω το Ευαγγέλιο. Αυτό το πράγμα, κυρία Δουλγεράκη, πώς το εξηγείς, είναι το αντίστοιχο Ευαγγέλιο της παράδοσης μας, της κουλτούρας μας, το όργανο που κρατούμε. Και αυτό δεν το έκανα για να παρατηρηθώ. Το έκανα και στα μαγαζά, ακριβώς τις ίδιες κινήσεις, να αφήσω τη λύρα, να τραγουδήσω χωρίς τη λύρα, να πιάσω τη λύρα, να τραγουδήσω με τη λύρα, που το κάνω και εδώ στο χώρο μαγαζί μου, εδώ, συνέχεια στο γάμο που θα παίξω παντού. Το δικό σας το Ευαγγέλιο, η δική σας στάση ζωής, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχουμε μπροστά μας σήμερα, Τετάρτη, 10 του μήνα, και αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση «Τιμή σε εσάς», την οποία πραγματοποιούν 18 εν ενεργεία πολιτιστικοί σύλλογοι της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου. Αγίας Παρασκευής, Αμαριανό, Αποστόλη, Αρχαμάς, Αρχάγγελος, Γεράκη, Διαβαϊδέ, Καρδουλιανά, Καρουζανό, Κασταμονίτσα, Λαγού, Λιλιανό, Λίτος, Μαθιά, Μπιτζεριανό, Πολυθέα, Σμάρι και το Αθλητικό Σωματείο Δωριεύς με συνδιοργανωτές στην Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Τιμή για όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει, αγάπη εγώ θα πω έτσι όπως εκφράζεστε. Ακριβώς, ήρθε το πλήρωμα. Ναι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το ευχαριστώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους, είναι λίγο, δεν μπορώ με ό,τι και να πω είναι λίγο. Αλλά αυτό το πράγμα μου γυρίζει πίσω παιδικά χρόνια που πήγαινα στα πανηγύρια και σε όλα τα χωριά και μαγκαλιάσανε οι παλαιότεροι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τώρα ήρθε η ώρα να σου πούνε, ξέρεις, τώρα Θεέ, θα κάνουμε και εμείς αυτό, να τα αποδώσουμε αυτό που εμείς εκτιμούμε και εισπράττουμε από εσάς. Και το όμως... ευχαριστώ είναι λίγο, κυρία Δουλγεράκη. Καλά κάνετε και τους το λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι μόνο η παράδοση και δεν είναι μόνο η τοπική συλλογή, γιατί το ελληνικό τραγούδι, η ελληνική ποιοτική μουσική δείχνει πραγματικά να σας τιμά, γιατί σε αυτό το μουσικό ταξίδι αφιέρωμα θα τιμήσουν την βραδιά εσάς, κυρίως εσάς με την παρουσία σας τους, φίλοι δικοί σας, με τις φωνές τους. Ναι, είναι οι καλοί μου φίλοι που τους έχουμε συνεργασία, τους εκτιμώ αφάνταστα. Είναι μια άβρα η οποία, ξέρεις, είναι κάτι ιδιαίτερο, ειλικρινά, αυτό το πράγμα. Και θα μπορούσαν και άλλοι, πολλοί άλλοι να έρθουν. Αλλά δεν είναι εφικτό, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το μετάλλιο. Εγώ μόνο οφείλω να πω ότι γιατί έμεινα μόνος τους δύο από αυτούς, Κώστας και Ματθαίος Τσαχουρίδης, έτσι, ο Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης, η Ειρήνη, έτσι, μια αναφορά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν το παρόν στην απόψινή εκδήλωση. Επίσης, θα παίξουν μαζί σας 15 ντόπιοι λιράριδες, φτάσανε την επιθυμία να με τιμήσουν με αυτό το μεγαλύτερο που είναι κάτι ιδιαίτερο. Και η χοροδία των δασκάλων στο Ηράκλειο και ο χορευτικός όμιλος βρακοφόρων Ρεθύμνου. Θέλανε πάρα και άλλοι πάρα πολλοί, αλλά δεν μπορείς να απλώσεις.
Έτσι, δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε μία βέβαια, βραδιά. Όχι, όχι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Βέβαια, εγώ θα πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι την εκδήλωση θα την παρουσιάσουν αφιλοκερδώς εδώ δύο δικά μας παιδιά, ο Λευτέρης ο Κομαντάκης και η Χριστιανά η Σκούρα. Και βέβαια η εκδήλωση όλη αυτή θα μαγνητοσκοπηθεί από την Κρήτη TV για να ξέρουν και οι φίλοι, οι δικοί σας της Κρήτη TV κλπ, ότι θα προβληθεί την ημέρα της Παναγίας, το 15 Αυγούστου δηλαδή, στις 21:45. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς όλους. Μέσα από αυτή την απορία σας, και είναι το τελευταίο που ρωτάω, αλήθεια σας το λέω, γιατί η κουβέντα είναι πολύ ανθρώπινη και πολύ πρωινή αυτή την ώρα. Τι θα κρατούσατε αν σας έλεγε κάποιος, κρατήστε αυτά, αφήνετε τη λίρα δίπλα, σε εσάς, στο μαξιλάρι σας, τι κρατάτε από όλα αυτά τα οποία ζήσατε αυτά τα 65 χρόνια? Κρατάω αυτό που ο κόσμος... σε όλη μου την πορεία ήταν δίπλα μου, ήταν πλάι μου, είτε εντός ήμουνα, είτε εκτός Ελλάδας, είτε εκτός Κρήτης, ήταν δίπλα μου αυτή η άβρα, η όμορφη, η ωραία, η αγάπη, η εκτίμηση που εισέπρατα, και είναι κάτι ιδιαίτερο. Και αν νιώθω υπερήφανος σήμερα, νιώθω υπερήφανος γιατί στο Ηράκλειο που 25-27 χρόνια είχα μαγαζί 7 μήνες το χρόνο χωρίς ρεπό. Μου εκφράζανε οι άνθρωποι με το μικρό μου όνομα και με το μικρό όνομα τους έκφραζα και εγώ όλους αυτούς στο Ηράκλειο. Μου εκφράζανε ότι Βασίλη, τα παιδιά μας όταν φεύγουν να διασκεδάσουν μετά την εφηβεία, που εκείνοι γνωρίζουμε όλοι ανά δεκαετίες πώς ήταν και πώς οι ισχύες των γονιών είναι βγαίνοντας να διασκεδάσουν, μην εμπλακούν κάπου, μην δημιουργηθούν κάποια έκτροπα και ξέρω εγώ και ναρκωτικά και χίλια δύο πράγματα. Και μου λέγανε, Βασίλη, όταν είναι στο μαγαζί σου, τα παιδιά μας κοιμόμασταν σαν πουλάκια. Όταν δεν είναι στο μαγαζί σου, δεν κοιμόμαστε μέχρι να γυρίσουν σπίτι. Αυτό λοιπόν εμένα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και το καλύτερο που έχω εισπράξει. Δεν έχω τι άλλο να πω. Ο Θεός να σας δίνει υγεία και πολλά χρόνια σας το λέω αυτό να ζήσετε. Κυρία Δουλγεράκη, ειλικρινά αυτό αισθάνομαι. Πιο πολύ υπερήφανος παρά το τραγούδι και τη λύρα και αυτό. Είναι κάτι που δεν το έχω εκφράσει αυτό, πρώτη φορά σας το λέω. Να χαίρεστε ότι πραγματικά έχετε κατακτήσει. Σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, κύριε Σκουλά. Κυρία Δουλγεράκη, θα τα πούμε σε σύντομο χρόνο, γιατί κατεβαίνω από την Αθήνα κάποιοι φίλοι μου για να μου γράψουν τη βιογραφία μου. Και θα αναφερθώ σε πολλά όμορφα και ωραία πράγματα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι άξια λόγου για να τα ξαναπούμε. Είναι ένα επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού. Βεβαίως από κοντά όμως, όχι τηλεφωνικά. Σαφέστατα. Το στούντιο πάντα ανοιχτό για εσάς και το ξέρετε. Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα. Καλά, να είστε καλά και καλημέρα εσείς. Μου και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλά. Και στο Κρήτη TV στους είναι σε όλους τους, σε όλο το επιτελείο εκεί. Καλά να είστε. Και τους αγαπάω όλους. Έλα. Και εμείς σας αγαπάμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.